Και πάμε τώρα ζωντανά, κυρίες και κύριοι, στην Έλλη Κασόλη, στην Οδυσσό, για την οποία η νύχτα προμηνύεται δύσκολη, Έλλη. Φαίνεται ότι τα τελευταία λεπτά καταγράφουμε τα πρώτα χτυπήματα από θαλάσσης σε περιοχή λίγο έξω από την Οδυσσό, δυτικά της Οδυσσού. Ρωσικά πλοία, είναι μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Ρωσικά πλοία βομβάρδισαν περιοχή δυτικά της Οδυσσού προς την Ρουμανία. Χτύπησαν λοιπόν πριν από λίγα λεπτά και εκεί. Και όλα αυτά την ώρα που έχουμε δορυφορικές εικόνες, σημερινή πρωινή λήψη, όπου φαίνεται μεγάλη αποβατική δύναμη, η οποία βρίσκεται ανοιχτά της Οδυσσού και έχει χωριστεί ουσιαστικά σε τρεις ομάδες. Η πρώτη ομάδα αποτελείται από 5 αποβατικά και φορτηγίδες και η δεύτερη ομάδα από 4 πλοία συνοδείας. Αυτά φαίνεται πως έχουν κατεύθυνση στην περιοχή ανατολικά της Οδυσσού. Η τρίτη ομάδα, το τρίτο γκρουπ, αποτελείται από 2 μεγάλα αποβατικά και 3 πλοία συνοδείας και αυτά φαίνεται πως έχουν κατεύθυνση προς την περιοχή δυτικά της Οδυσσού. Μιλάμε λοιπόν για πλοία τα οποία, εάν το αποφασίσουν, αν το αποφασίσει η Ρωσία, μπορούν να κινηθούν και με 15 κόμβους και έτσι όπως βλέπουμε στο χάρτη είναι μια απόσταση περίπου 80 με 90 χιλιόμετρα σε ευθεία από την Οδυσσό, που σημαίνει ότι αν θελήσουν μπορούν να προσεγγίσουν την Οδυσσό μέσα σε λίγες ώρες. Μισό λεπτό, Έλλη, επειδή βλέπουμε και το χάρτη στους δέκτες μας, να προσπαθήσω να εξηγήσω στους τηλεθεατές μας τι έχει γίνει εδώ. Αναφέρομαι στο χτύπημα με το οποίο ξεκινήσαμε. Οι τρεις κουκίδες που βλέπετε στα αριστερά κάτω είναι, κυρίες και κύριοι, τα τρία λιμάνια που χτυπήθηκαν. Ψηλά θα δείτε, περίπου στο κέντρο της οθόνης πάνω-πάνω, που βρίσκεται η Οδυσσός. Λοιπόν, βλέπετε επίσης και το σημείο που βρίσκονται τα πλοία. Εκεί λοιπόν, νότιο-δυτικά της Οδυσσού, είναι τα τρία λιμάνια, τα οποία μας είπε Έλλη Κασόλη ότι χτυπήθηκαν πριν από λίγο. Από θαλάσσες λοιπόν, όμως περικυκλώνεται και από χερσαίες δυνάμεις σιγά-σιγά η Οδυσσός. Λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες ότι το νέο σχέδιο της Ρωσίας είναι να παρακάμψουν το Μικολάιβ, ένα σχέδιο το οποίο φαίνεται ότι έχει τεθεί πια σε εφαρμογή. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν του Sky και σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν όντως παρακάμψει το Μικολάιβ και θέλουν να κατευθυνθούν προς την Οδυσσό. Για να το κάνουν αυτό πρέπει με κατεύθυνση προς το βορρά να περάσουν είτε από γέφυρες είτε από κάποιο στενό κομμάτι. Το μόνο μέρος που έχει γέφυρες σε αυτή τη διαδρομή είναι το Βόζενσνεκ. Αυτό λοιπόν, οι γέφυρες που υπήρχαν εκεί, ο Ουκρανικός στρατός τις έχει βομβαρδίσει. Πράγμα που σημαίνει ότι έπρεπε να βρουν άλλο τρόπο. Κατάφερε λοιπόν η ρωσική φάλαγγα να περάσει από ένα στενό σημείο του ποταμού και πια έχει φτάσει στην πεδιάδα του Βασιλίνοβο. Εκεί λοιπόν, στην πεδιάδα του Βασιλίνοβο, αυτή τη στιγμή δίνονται οι μάχες. Σφίγγει λοιπόν ο κλειός. Ευχαριστούμε πολύ, Έλλη.